Εμεί στα Εξάρχεια, οργανωμένο έγκλημα και μαφίες που αναπαράγουν όλες αυτές τις πρακτικές που βλέπουμε. Να πάμε στο δεύτερο. Με χαρά. Να πάμε στο δεύτερο. Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ πώς αυξάνονται τόσο πολύ τα ενίκια, αυτό το ράλι που μας λέτε εσείς στο real estate στα Εξάρχεια, παρά το γεγονός ότι βομβαρδίζεται ο κόσμος με εικόνες από, λες και είμαστε στον πόλεμο, από εικόνες επεισοδίων στα Εξάρχεια. Πώς γίνεται αυτό? Η τουριστική ανάπτυξη που υπάρχει στην Αθήνα, η οικονομική ανάπτυξη εμείς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Εμείς το βλέπουμε, κάποιοι πηγαίνουμε στα Εξάρχεια, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Και συνολικά η ανάπτυξη που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας έχει μετατρέψει το κέντρο της Αθήνας σε ένα πανευρωπαϊκό φιλέτο. Η εξελίξη με τη βραχυχρόνια μίσθωση, και λέω βραχυχρόνια μίσθωση γιατί η Airbnb είναι μία από τις πλατφόρμες, μπορεί να είναι η πιο γνωστή, αλλά δεν είναι η μόνη, συμβάλλουν σε αυτό. Ακριβώς γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να κρατήσουν τους κατοίκους εκεί. Αν μίλησετε με έναν εγκληματολόγο, θα σας πει ότι το πρώτο στοιχείο για την ασφάλεια είναι η ζωντάνια της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέμε ο φυσικός φύλακας. Οι κάτοικοι, η κοινότητα, οτιδήποτε διώχνει τους κατοίκους, οτιδήποτε μετατρέπει ένα χώρο από ζωντανό. Οι μεγάλοι δήμοι στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στην Ευρώπη αρχίζουν και παίρνουν αποφάσεις να μην υπάρχει Airbnb. Πολύ αυστηρές. Να μην υπάρχουν Airbnb στην πόλη. Για να μην φύγουν οι δημότες και έρθουν οι τουρίστες. Θα κάνετε κάτι τέτοιο? Στη Νέα Υόρκη δεν επιτρέπεται. Νομοθετικά είναι ζήτημα της κεντρικής εξουσίας. Ποιο είναι εδώ το ερώτημα? Θα πιέσει ο Δήμος να γίνει κάτι τέτοιο? Ο Δήμος Αθήνας σήμερα έχει γνώμη για τη βραχυχρόνια μίσθωση? Ο Δήμος Αθήνας σήμερα δεν έχει γνώμη. Εσείς? Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε γνώμη ως Δήμος και έχουμε πρόταση, γνώμη. Γνώμη έχετε, πρόταση? Ναι, τρεις συγκεκριμένοι περιορισμοί. Πρώτος περιορισμός, εξαίρεση των νομικών προσώπων από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν γίνεται να επιτρέπεται σε μια εταιρεία, σαν νομικό πρόσωπο, να κάνει χρήση τέτοιας πλατφόρμας. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στα Εξάρχεια? Προφανώς και υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Εταιρείες real estate. Θες να κάνεις τουριστική επιχείρηση? Θα κάνεις τουριστική επιχείρηση με βάση τους κανόνες, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, με βάση τις χρήσεις γης και τον κανονισμό που υπάρχει στο συγκεκριμένο πεδίο. Δεύτερο όριο το οποίο πρέπει να μπει, συγκεκριμένα διαμερίσματα αναφημί. Είναι διαφορετικό να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ένα ή δύο διαμερίσματα στη βραχυχρόνια μίσθωση και διαφορετικό να έχεις 10 και 15 διαμερίσματα στη βραχυχρόνια μίσθωση. Και γιατί το λέμε αυτό? Δεν θεωρούμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι άσπρο ή μαύρο. Μέσα στην κρίση, κάποιοι μικροϊδιοκτήτες είδαν ένα παραπάνω εισόδημα. Δεν θεωρούμε ότι αυτό δημιούργησε. Αρκετοί. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν από τα αρνητικά στοιχεία της πόλης. Άρα να μπουν κανόνες. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν είμαστε. Στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες να μένουν στα σπίτια τους ενοικιαστές, μόνο τουρίστες. Νομίζω ότι δεν είμαι ο μοναδικός που ξέρει παραδείγματα που ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν αγοραστεί. Σημαίνει στο κουκάκι κάνετε δεν κάνετε πόρτα στο κουκάκι τώρα προεκλογικά. Στο Παγκράτη πηγαίνετε. Εννοείται. Αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και εγώ επιμένω, ο Δήμος Αθήνας πρέπει να έχει γνώμη για το ζήτημα. Δεν είναι οριζόντιο, δεν είναι πανελλαδικό. Δεν πιάνουμε τον ίδιο τρόπο την Αθήνα και την Τρίπολη. Δεν γίνεται η Αθήνα να μην έχει. Και στην Τρίπολη υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κατανοούμε απολύτως και εγώ συνδέω το Airbnb και με το ζήτημα της ασφάλειας. Αν θέλουμε ασφαλείς γειτονιές είναι οι ζωντανές γειτονιές. Και αυτό που δίνει ζωντάνια. Αυτό που δίνει ζωντάνια στη γειτονιά είναι αυτό που λέμε μεικτές χρήσεις. Και κατοικία και εμπορική δραστηριότητα και διασκέδαση. Τι από αυτά υπήρχε στα Εξάρχεια πριν το Airbnb? Και τα τρία υπάρχουν. Υπήρχαν στα Εξάρχεια πριν. Κατοικία, εμπορική χρήση και διασκέδαση. Και υπάρχουν και τα τρία ακόμα και τώρα. Μισό λεπτό. Το ζήτημα είναι ότι πλέον αμφισβητούνται. Το θέμα δεν είναι να αμφισβητείτε μόνο τώρα, κύριε Ηλιόπουλο. Αμφισβητείτε χρόνια στα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια αμφισβητούνται χρόνια. Επεισόδια γίνονται χρόνια στα Εξάρχεια. Το γεγονός ότι ήταν μια γειτονιά. Έγινε γκέτο. Κοιτάξτε, το αμφισβητούμε αυτό? Δεν έχει γίνει γκέτο. Γκέτο δεν έχει γίνει. Να είμαστε ειλικρινείς. Μια γειτονιά η οποία Παρασκευό Σαββατοκύριακο δέχεται 10.000 επισκέπτες, δεν είναι γκέτο. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν περιοχές όπως η πλατεία και η περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο που είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, προφανώς και υπάρχουν. Μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν ζητήματα στα οποία ο Δήμος μπορεί να κάνει κινήσεις. Μέχρι πού μπορεί? Και μέχρι πού μπορεί? Κοιτάξτε λίγο. Το γεγονός ότι ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καν μια θεσμική συνεργασία με επιτροπές κατοίκων και με την αρχιτεκτονική σχολή για το πώς μπορεί να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, νομίζω ότι δείχνει ένα έλλειμμα πολιτικής στόχευσης. Mm-hmm. Να είναι ξεκάθαρο, εγώ κατεβαίνω για Δήμαρχος Αθήνας, δεν κατεβαίνω για Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και το λέω αυτό γιατί ακούμε διάφορες ανοησίες, ας μου επιτραπεί η φράση, ότι θα πάρουμε τη Δημοτική Αστυνομία να κυνηγάμε το οργανωμένο έγκλημα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει το δικαίωμα η Δημοτική Αστυνομία. Δεν νομίζω ότι έχει το δικαίωμα. Εγώ δεν πάω ούτε στο δικαίωμα ούτε στο θέλει. Μπορούμε να συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα για το πόσο μεγάλος και κρίσιμος είναι ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας για πράγματα που μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά είναι πολύ μεγάλα στην πραγματικότητα της πόλης. Mm-hmm. Όπως ο ελεύθερος χώρος, οι ράμπες για τα άτομα με αναπηρία, όπως η χορύπανση, πράγματα τα οποία
ορίζουν την καθημερινότητά σου μέσα σε μια πόλη. Την ίδια στιγμή όμως που λέω αυτό, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε πρόβλημα των ανθρώπων της πόλης είναι και πρόβλημα του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να συμπεριφέρεται όπως ξέρουμε η παραδοσιακή δημόσια διοίκηση. Συγγνώμη, δεν ευθύνομαι εγώ, πηγαίνετε στο διπλανό γραφείο. Τι σημαίνει είναι πρόβλημα του Δημάρχου? Σημαίνει ότι ο Δήμαρχος πρέπει να έχει γνώμη, να κάνει πρωτοβουλίες. Μπορώ να σας πω μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Κάποια στιγμή στις αρχές της κρίσης, η κυρία Φιλίνη, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε ξεκινήσει μια μεγάλη πρωτοβουλία με παιδικά εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις πάνω στην πλατεία Εξαρχείων. Αυτό είχε δώσει ζωντάνια στη γειτονιά. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας Δήμος δεν μπορεί να κερδίσει πίσω δύο δρόμους, την Τοσίτσα και τη Σουνάρη. Το οργανωμένο έγκλημα που είπατε ότι υπάρχει, γιατί υπάρχει οργανωμένο έγκλημα στα Εξάρχεια. Όχι μόνο στα Εξάρχεια. Μπορούμε να πάμε και λίγο πιο πάνω και στο Κολωνάκι να πούμε οργανωμένο έγκλημα. Το έχουμε δει και το είδαμε και πρόσφατα. Και δολοφονίες. Το είδαμε και πρόσφατα. Έχουμε δολοφονίες και εμπόρων ναρκωτικών και δολοφονίες. Τα πάντα γίνονται. Το είδαμε. Ξαρθώ και ένα μεγάλο κύκλωμα. Το λέω αυτό γιατί. Να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω το οργανωμένο έγκλημα, αυτό το έγκλημα θα επιτρέψει τέτοιες κινήσεις πάνω στα Εξάρχεια? Ο Δήμος μπορεί να κάνει κινήσεις και να συγκρουστεί με αυτά τα πράγματα μαζί με την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Και λέω μαζί γιατί υπάρχουν και ζητήματα συνεργασίας. Προφανώς. Να φύγουμε από τα Εξάρχεια. Είναι ένα διαμέρισμα του Δήμου μόνο τα Εξάρχεια. Ούτε καν ένα διαμέρισμα. Ένα κομμάτι ενός διαμέρισματος. Βέβαια, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Σημαντικό και, αλλά... και πολύ καλό κομμάτι για μένα. Και βέβαια. Παλιά μου γειτονιά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αναρωτιέμαι, πόσοι από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα υπάρχει γειτονιά που δεν έχει ακόμα αποχέτευση? Και συζητάμε για το 2019. Νομίζω είμαστε δύο από αυτούς. Δύο. Και σας συζητάμε παράξενα. Συζητάμε ότι το 2019 υπάρχει γειτονιά στην Αθήνα που δεν έχει αποχέτευση. Ποια είναι αυτή, αυτή η γειτονιά? Ένα κομμάτι στον Κολωνό. Στο τέταρτο διαμέρισμα. Δεν έχει αποχέτευση. Δηλαδή θέλω να πω. Τι ακριβώς θα πεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν ξέρω τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα πείτε εσείς? Μισό λεπτό. Να σας πω. Τι θα πει ο επόμενος Δήμαρχος? Να σας πω. Στην τελευταία περιοδία που έκανα στη Λαϊκή, που ήταν στο συγκεκριμένο δρόμο, ήρθε ο Φούρναρης, με κέρασε κάτι και μου λέει: αυτό το κερνάω για να ξέρω ότι μετά τις εκλογές θα έρθω να σε βρω για την αποχέτευση. Τι λένε οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι λένε ότι δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε στο Δήμο της Αθήνας. Να σας πω κάτι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Αθήνα έχει δημάρχους που ήταν πάρα πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος, πάρα πολύ κοντά στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και πάρα πολύ μακριά από τις γειτονιές της Αθήνας. Mm-hmm. Και το λέω σε ένας άνθρωπος που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Κάτω Πατήσια, εκεί μένω και σήμερα. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που αισθανόσουν ότι δεν είμαι στο Δήμο της Αθήνας. Μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα ότι ο Δήμος της Αθήνας ως Δήμος είναι ένας τεράστιος Δήμος με πολλά διαφορετικά προβλήματα και ο Δήμαρχος αποφασίζει να φτιάξει τη βιτρίνα που είναι το Σύνταγμα, η Ομόνοια, το Κολωνάκι, ξέρω τέτοια και να σημεία. Και να πει τα υπόλοιπα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα έλεγα ότι η σημερινή δημοτική διοίκηση σε κάποια ζητήματα είναι αρκετά δημοκρατική με την έννοια και με τους κατοίκους στο Κολωνάκι να συζητήσετε και αυτοί εγκατελειμμένοι νιώθουν. Άρα υπάρχει μια δημοκρατικότητα σε όλο το Μας δημό. Μιλάτε για μια γενική εγκατάλειψη. Αλλά και μας, να πω το εξής, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα δομής και έχετε απόλυτο δίκιο. Η Αθήνα είναι 7 δήμοι. Ναι. Αν δεν μεταβιβάσουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες στις κοινότητες, σε αυτό που παλιότερα λέγαμε διαμερίσματα, έχει 7 δημοτικές κοινότητες η Αθήνα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε με τον καλύτερο δήμαρχο ούτε με τον καλύτερο δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή είναι και ζήτημα δομής και συνολικής λειτουργίας του Δήμου. Δεν γίνεται σε ένα δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει ταυτόχρονα για ζητήματα στο Παγκράτη και στο Νέο Κόσμο και στα Σεπόλια και στον Κολωνό και να αποφασίζουν άνθρωποι που μπορεί να μην ξέρουν αυτές τις γειτονιές. Αντιθέτως, με το να μεταβιβάσεις αρμοδιότητες στα κοινωτικά συμβούλια. Γίνεται, μπορείτε, ναι, έχετε δυνατότητα να το κάνετε. Το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όχι απλά σου δίνει δυνατότητα να μεταβάζεις αρμοδιότητες, αλλά σου δίνει και δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, εργαλείων όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Γιατί είναι ένα στοιχείο, να πω εγώ, ότι στην πρώτη δημοτική κοινότητα 10 εκατομμύρια τεχνικά έργα. Είναι δεύτερο στοιχείο να αποφασίσει ο κόσμος της δημοτικής κοινότητας ποια είναι τα τρία έργα που έχουν την πρώτη. Τη βασική προτεραιότητα να ξεκινήσουν. Και χρησιμοποιώ τη λέξη προτεραιότητες γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα ταυτόχρονα δεν γίνονται. Μας μιλάτε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα αποφασίζουν εκεί στα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν και την άποψη των συμπολιτών σας. Όταν μιλάω για συμμετοχικό προϋπολογισμό, είναι ακριβώς ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο προβλέπει διαδικασίες συζήτησης με τους πολίτες. Αν θέλετε να το πω κάπως σχηματικά, και σε αυτό το πεδίο, λέω και σε αυτό γιατί και σε πάρα πολλά άλλα, έχουμε το πλεονέκτημα της καθυστέρησης. Είναι πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλους δήμους, άρα δεν πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Mm-hmm. Μεταφέρουμε καλές πρακτικές. Να ρωτήσω κάτι εγώ, γιατί δεν είναι κατεβαίνει υποψήφιος, λένε ο κύριος Καμίνης. Εσείς κατεβαίνετε υποψήφιος. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Καμίνη? Του έχετε πει αυτά που μας λέτε εμάς τώρα?
θα μας λέτε εμάς τώρα, θα έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Κάμινγκ, έχετε μιλήσει. Ποιες είναι οι απαντήσεις που σας έδωσε? Θεώρησα ότι θεσμικά έχω την υποχρέωση να συναντήσω τον Δήμαρχο, ναι, ναι, να συνομιλήσω μαζί του, προφανώς σε ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και να θέσω κάποια ζητήματα. Όταν είχε γίνει αυτή η συνάντηση, ήταν δημόσια, είχε βγει και δελτίο τύπου και από τη μεριά του. Οι απαντήσεις σας έδωσε, μας ενδιαφέρουν. Κοιτάξτε, τα συγκεκριμένα ζητήματα τα βάζουμε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Το μεγαλύτερο. Τα συγκεκριμένα ζητήματα τα βάζουμε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Γιατί η ανοιχτή πόλη, τη οποία έχω την τύχη αυτή τη στιγμή να έχουμε, είναι μια δημοτική κίνηση που λειτουργεί από το 2005. Είναι, είναι αλλιώς όμως τώρα, αφού φεύγει, είναι απερχόμενος δήμαρχος και δεν έχει. Αυτή την εμπλοκή. Συνήθως και συναισθηματικά θα έπρεπε να το ρωτήσω, να σας δώσω μια απάντηση. Θα ήθελα να ξέρω αν σας έδωσε μια απάντηση ο κ. Καμίνης. Οι απαντήσεις δεν μας πείθουν. Να το πω όσο πιο γενικά μπορώ. Ναι. Θα κάνετε κάτι με τα δημοτικά τελή. Με το ύψος των δημοτικών που έχουν αυτή τη στιγμή, είτε για τους ιδιώτες, είτε για τις επιχειρήσεις, είτε για τα μαγαζιά, είτε για τους χώρους. Θέλω να πάμε μετά στα μαγαζιά. Ωραία. Το πρώτο στοιχείο, το οποίο με έναν τρόπο το έχουμε ήδη περιγράψει και σε αυτή τη συζήτηση, είναι ότι σε περιοχές που είναι πιεσμένες και σε ζητήματα ασφάλειας, ο Δήμος πρέπει να έχει ειδική πολιτική για τα δημοτικά τέλη. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να έχει ειδική πολιτική, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το αίσθημα ασφάλειας σε έναν εμπορικό δρόμο που είναι ζωντανός, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, τελείως διαφορετικό σε έναν δρόμο που είναι κλειστά τα καταστήματα. Αυτό είναι σημειακές παρεμβάσεις, στοχευμένες, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει οριζόντια. Το δεύτερο πρόβλημα με τα δημοτικά τέλη είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δηλαδή, ο κόσμος πληρώνει ακριβά δημοτικά τέλη χωρίς να βλέπει την ανταπόδοση των υπηρεσιών. Εμείς τι λέμε, ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να δουλέψουμε είναι την ανταπόδοση των υπηρεσιών, να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που υπάρχουν, να αξιοποιήσουμε μια σειρά από εργαλεία και πόρους που έχει ο Δήμος, όπως το αναξιοποιητό κτηριακό του απόθεμα. Όπως το γεγονός ότι από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση από την περιφέρεια, ο Δήμος της Αθήνας έχει αντλήσει 85 εκατομμύρια και από αυτά έχει αξιοποιήσει λιγότερα από 10. Αξιοποιώντας όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να υπάρξει εξορθολογισμός και στα δημοτικά τέλη. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Να ρωτήσω εγώ την αξιοποίηση των κτηρίων, πώς σκέφτεστε? Νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την Αθήνα. Σας ρωτάω, δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Αθήνα, για το Δήμο Αθήνας. Είναι μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα για το ελληνικό δημόσιο. Κεντρικό. Κεντρικό πρόβλημα. Τα αναξιοποιητά. Οι εργασίες βέβαια έκαναν δουλειά με το. Τα αναξιοποιητά κινητά είναι χιλιάδες αναξιοποιητά. Να σας περιγράψω μια μικρή εμπειρία. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Εργασίας, στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν υπήρχε καταγραφή πόσα κινητά έχουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Έτρεξε η ομάδα εργασίας, έγινε η καταγραφή, φάνηκε ότι σχεδόν το 50% από αυτά τα κινητά ήταν αναξιοποίητα και αμέσως ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο κέντρο της Αθήνας. Με αρχικό στόχο 25 κινητά. Πλέον το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας τρέχει για 90 κινητά στο κέντρο της Αθήνας με περισσότερες από 300 προσφορές. Και συζητάμε διαρκώς για την ασφάλεια. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν έφυγε το Υπουργείο Παιδείας από τη Μητροπόλεως, νέκρωσαν 3 οικοδομικά τετράγωνα και υπήρχαν ζητήματα ασφάλειας. Όταν λειτουργήσε εκεί μια εμπορική επιχείρηση, το ξενοδοχείο που λειτουργεί εκεί, ξαναζωντάνεψε όλο ο δρόμο. Mm-hmm. Και αυτά είναι άμεσα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Δήμος. Δεύτερο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Δήμο της Αθήνας, από το κτηριακό το απόθεμα, του ανήκουν 38 αδόμητοι χώροι μέσα στην πόλη, που είναι από μισό έως δύο στρέμματα, και 15 πρώην βιομηχανικοί χώροι συνολικού εμβαντού 40 στρεμάτων. Όλοι αυτοί οι χώροι μπορεί να γίνουν χώροι πρασίνου. Mm-hmm. Κάνουμε δημοτικές εκλογές και δεν συζητάμε για το πράσινο σε μια πόλη η οποία είναι αβίωτη τη στιγμή που ο Δήμος έχει τα εργαλεία για να δημιουργήσει πάρα πολύ γρήγορα χώρους πρασίνου μέσα στις γειτονιές. Ποια είναι τα εργαλεία? Σας είπα, πρώτα απ' όλα έχει τους χώρους. Ναι. Έχει τους χώρους, έχει τα χρήματα και δεν έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει. Θα είναι τρίτη φορά που το ρωτάω. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι. Η τρίτη φορά που το ρωτάω. Μπορώ να απαντήσω τρίτη φορά ότι μπορείτε να ρωτήσετε τους αρμόδιους αντιδημάρχους που είναι στο ψηφοδέλτιο του κ. Μπακογιάννη. Να ρωτήσω κάτι το. Δεν θα το ρωτήσω τέταρτη φορά, γιατί μας λέτε συνέχεια του αντιδημάρχου που είναι στο ψηφοδέλτιο του κ. Μπακογιάννη. Αλλά σας πίεσα να μου απαντήσετε. Τι να κάνουμε? Τι σας είπαν οι απερχόμενοι? Πάντα υπάρχει. Είναι κάτι που το ρωτάω πάντα στις δημοτικές εκλογές. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για την διοίκηση. Ξέρετε, δεν είναι κεντρική κυβέρνηση. Δεν είναι κεντρική κυβέρνηση να πούμε ότι δεν έχω προϋπολογισμό. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για τη διοίκηση και τους χρόνους της διοίκησης και τις αρμοδιότητες. Άμα θες να βρεις μια δικαιολογία, πάντα βρεις μια δικαιολογία. Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Όχι, να ρωτήσω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ωραία, να ρωτήσω την πρώτη τελευταία ερώτηση. Ωραία, μια λίγο πιο προσωπική. Ο Δήμος Αθήνας θεωρείται εφαλτήριο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Βγάζει πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων αρχηγούς κομμάτων ή υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων. Έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το Δήμο της Αθήνας ως ένα καλό πολιτικό βήμα για να σας γνωρίσει ο κόσμος? Ο κ. Τσίπρας δεν βγήκε δήμαρχος, αλλά τον γνώρισε πολύ ο κόσμος το 2006, τότε σε εκλογές, και έφτασε να είναι πρωθυπουργός.
Βλέπετε κάπως έτσι το Δήμο της Αθήνας. Ωραία. Να σας πω γιατί έχω ήδη απευθύνει την ερώτηση και στον συνυποψήφιο μου. Θεωρώ ότι θα ήταν καλή εξέλιξη μετά τον Οκτώβριο, όταν η Νέα Δημοκρατία θα ψάχνει για αρχηγό, ο κύριος Μπακογιάννης να αναλάβει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύω ότι όντως είναι ένας πιο δημοκρατικός και φιλελεύθερος πολιτικός. Όσον αφορά εμένα, εγώ επέλεξα πολύ συνειδητά να κάνω διαφορετική πορεία. Ήμουνα υπουργός, θα μου ήταν πολύ εύκολο να παραμείνω στο Υπουργείο μου και να κατέβω βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω, να εργαστώ για το Δήμο στον οποίο έχω μεγαλώσει, για την πόλη στην οποία και σήμερα ζω, με πολύ χαρά θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητικό να μπορείς να δουλέψεις για την Αθήνα. Άρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εγώ έχω κατέβει να δουλέψω για την Αθήνα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή κάτι διαφορετικό. Ωραία, επειδή θα δουλέψει για την Αθήνα, τα πεζοδρόμια θα είναι προσπελάσιμα για όλους τους Αθηναίους. Είτε είναι με τα πόδια, είτε πρέπει για να μην χρειάζεται να κατέβουν στον δρόμο, να ξανανεύουν. Μισό λεπτό. Στιγμή... Άμα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν αναπηρικό καροτσάκι, θα μπορεί να μετακινηθεί. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυφλός και χρησιμοποιεί το πεζοδρόμιο, θα μπορεί να μετακινηθεί. Εγώ θα μπορώ να μετακινηθώ στην Αθήνα. Ή θα περνάω ανάμεσα από τραπέζια, θα περνάω ανάμεσα από αυτοκίνητα, από κάποιες ζαρντινιέρες, γιατί υπάρχουν και ζαρντινιέρες. Εκεί που πας να περάσεις σε ένα πεζοδρόμιο, είναι μέσα στη μέση μια ζαρντινιέρα, κάνεις την άκρη και περνάς από κάτω. Ωραία, επιτρέψτε να πω δύο στοιχεία. Πρώτον, στην Αθήνα για να αλλάξεις πέντε πράγματα με κάποιους ανθρώπους πρέπει να τσακωθείς. Αν αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούμε. Ότι θα τσακωθούμε με οποιονδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να παρκάρει πάνω σε μια ράμπα. Mm-hmm. Αν αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούμε με οποιονδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να κανιβαλίσει το δημόσιο χώρο και ένας νέος άνθρωπος να μην μπορεί να βγάλει το παιδί του με ένα καροτσάκι, με αυτούς τους ανθρώπους θα τσακωθούμε. Και αυτό είναι δουλειά της δημοτικής αστυνομίας και δεν το θεωρώ καθόλου μικρό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό για το πώς λειτουργεί μια πόλη. Γι' αυτό σας ρωτάω. Το δεύτερο στοιχείο. Επειδή τα πεζοδρόμια δεν τα έφερε ο Πελαργός αυτή την πόλη. Τα πεζοδρόμια φτιάχτηκαν ειδικά μεγάλες παρεμβάσεις με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την Αθήνα. Πριν από δύο μέρες είδα την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών. Mm-hmm. Τι μου απάντησαν οι άνθρωποι? Ποτέ κανένας δεν μας ρώτησε για το ποιες είναι οι προδιαγραφές οι οποίες εμάς μας βοηθάνε να είναι προσπελάσιμη πόλη. Άρα, τι λέω, αν κάποιος πει ότι σε τέσσερα χρόνια μπορεί να αλλάξει όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας, λέει ψέματα. Σίγουρα όμως μπορούμε να φτιάξουμε προδιαγραφές για μια βιώσιμη πόλη για όλους τους ανθρώπους, να μην φοβάσαι να περπατήσει αυτά τα πεζοδρόμια όταν βρέχει, γιατί γίνονται σκοτόστρες. Και όλες οι παρεμβάσεις από εδώ και πέρα να γίνονται με βάση αυτές τις προδιαγραφές που είναι βιώσιμες και προσπελάσιμες για όλους και όλες. Δεν σας ρωτήσαμε για το πρώην Υπουργείο σας, για το αν ο ΣΕΠΕ κάνει δουλειά. Θα φέρουμε τον νυν ΣΕΠΕ κάνει δουλειά και τι κατάσταση άφησε ο κ. Ισηλιόπουλος φεύγοντας. Ναι, για να δούμε αν συνεχίζει αυτή η δουλειά. Γιατί, νομίζω ότι βελτιώνεται. Βελτιώνεται. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό είναι αυτό. Όντως εξαιρετικό είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν συνεχίζεται, βελτιώνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό αγώνα. Σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Καλή επιτυχία. Πάω στη θάλασσα. Πάω στη θάλασσα, Θεσσαλονίκη. Καρέκλες γυρνάνε. Εμείς πάμε Θεσσαλονίκη γιατί η Ελένη.